Κυρίε και κύριοι Υπουργοί, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. είναι σημαντική διότι μετά από έξι και πλέον χρόνια διαρκών περικοπών, κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας, είχαμε επιτέλους καλές ειδήσει. Καλές ειδήσει όχι μόνο για την πορεία της χώρας, αλλά και της οικονομίας, αλλά κυρίως καλέ ειδήσει για την ελληνική κοινωνία, που δικαιούται μετά τον οριμαγδό της ύφεση να κοιτάξει ξανά το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Στο χθεσινό Eurogroup, μετά από έξι χρόνια συνεδριάσεων αυτού του οργάνου, όπου η Ελλάδα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, επισφραγγίστηκε μία θεμελιώδης αλλαγή της εικόνας. Μια αλλαγή η οποία δεν ήρθε ως κεραυνός ενεθρία, συντελείται εδώ και καιρό και έχει να κάνει και με τη διεθνή θέση της χώρας. Με την ευρωπαϊκή πορεία της, αλλά και με τους συμμάχους που έχουμε πλέον δίπλα μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη και απομονωμένη, αλλά βρίσκει ισχυρή στήριξη και υποστήριξη από μια σειρά πολιτικών δυνάμεων και κυβερνήσεων που έχουν πια κατανοήσει ότι αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός δικαιούται πια να γυρίσει σελίδα. Δικαιούμαστε να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και του δανισμού, προκειμένου να αποπληρώνουμε παλιότερα χρέη σας θυμίζω και τις τελευταίες α, εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν ότι ο δανεισμός πήγε ω επιτοπλίστων για να ξεπληρώνουμε προηγούμενα χρέη και δεν πήγαινε στην πραγματική οικονομία. Έχει δημιουργηθεί πλέον λοιπόν μια πεποίθηση και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτός ο λαός και αυτός ο τόπος που υπέφερε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και άδικα, εξαιτία επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων, δικαιούται να επιστρέψει στο χώρο, στο, στο δρόμο της ανάκαμψης. Αυτή η αλλαγή στάσης όμως, αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός, τόσο στην κοινή γνώμη όσο κυρίως, γιατί εκεί παίρνουν οι αποφάσεις και στο επίπεδο των κυβερνήσεων, δεν, ήταν, ε, ε, δεν ήρθε ως κεραυνός ενεθρία, δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν ήταν θείο δώρο, ήταν ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής προσπάθειας, μεθοδικής δουλιάς, των διαπραγματευτικών μας προσπαθειών, των διπλωματικών μας πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών μας παρεμβάσεων. Σε όλα τα επίπεδα. Στις συνόδους κορυφής, στις συνόδους των Υπουργών Οικονομικών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις γιατί η κυβέρνησή μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής σύγκρουσης που υπερβαίνει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που αφορά την διαχείριση των κρατικών χρεών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και έδωσε μια διαπραγματευτική και πολιτική μάχη με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, αλλά και με προσοχή και επιδεξιότητα. Και οφείλω να το πω αυτό σε μεγάλο βαθμό, η προσπάθεια και η δουλειά που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και δουλειά. Και είναι μια δουλειά που αποδίδει σήμερα καρπούς. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup πέραν του ότι δικαιώνει αυτές τις προσπάθειες, πολύμινες προσπάθειες, αποδεικνύει και κάτι ακόμα. Ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να υποχωρεί διαρκώς σε παράλογες απαιτήσει. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της αξιολόγησης χωρίς την νομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Επιπρόσθετων από όσα είχαμε συμφωνήσει τον περασμένο Αύγουστο. Από την πλευρά μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, τόσο απέναντι στους δανειστές, όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι εφαρμόσαμε τη συμφωνία, αξιοποιώντας όμως κάθε δυνατότητα ευελιξίας, με στόχο την κοινωνική προστασία. Περάσαμε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς να επιφέρουμε καμία μείωση ούτε ένα ευρώ στις κύριες συντάξεις και καταφέροντας να διασώσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών συντάξεων. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον αγροτικό κόσμο, προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, δώσαμε πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε 2,5 εκατομμύρια σχεδόν ανασφάλιστους συμπολίτε μας. Εγγυηθήκαμε το δημόσιο χαρακτήρα των υποδομών της χώρας και κυρίως της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Τυρίσαμε λοιπόν τη συμφωνία κρατώντας την κοινωνία όρθια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ανοίγει έτσι τώρα ο δρόμος για την εκταμίευση μιας μεγάλης δόσης, η οποία θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Ένα σημαντικό τμήμα της θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Και έτσι θα κλείσει άλλο ένα κεφάλαιο στην προσπάθειά μας για την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά. Την ίδια στιγμή, έχουμε για πρώτη φορά έναν συγκεκριμένο, αποτυπωμένο, οδικό χάρτη για την ελάφρυνση, για την απομείωση του δημόσιου χρέους. Έναν οδικό χάρτη που προβλέπει συγκεκριμένα σαφή βήματα, τα οποία θα αποτυπωθούν και σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τις 24 του Μάη, όπου θα συνεδριάσει εκ νέου το Eurogroup. Και θα είναι βήματα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας που είναι το ζητούμενο, αλλά και για την κατοχύρωση και διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας που αποτελεί προτεραιότητα και επιλογή μας. Θέλω όμως να πω ότι σήμερα βεβαίως δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν δικαιούμεθα να πετάμε στα σύννεφα. Γιατί ξέρουμε καλά ότι η νέα φάση στην οποία εισέρχεται η χώρα και η ελληνική οικονομία θα είναι και μία πιο απαιτητική φάση. Χρειάζεται σχέδιο, αποφασιστικότητα για ρήξει και τομές, με κατεστημένες αντιλήψεις και νεοτροπίες, και λογής κατεστημένα συμφέροντα, χρειάζεται τόλμη αλλά και αποτελεσματικότητα για να μπει οριστικά η οικονομία σε μία τροχιά απογείωσης. Ωστόσο, όσο κρίσιμο είναι να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, θα μου επιτρέψετε να πω άλλο τόσο εγκληματικό είναι κάποιοι να προσπαθούν με ψεύδι, συκοφαντίες, κινδυνολογία, και διαρκή καταστροφολογία να δηλητηριάζουν τον ελληνικό λαό, προσπαθώντας να του μεταφέρουν τη δική τους μιζέρια. Κατανοώ βεβαίως και όλοι κατανοούμε ότι το εγχώριο πολιτικό, οικονομικό και μηντιακό κατεστημένο για άλλη μια φορά μετά το Γενάρη του 2015, εν ώψη της πιο κρίσιμης αξιολόγησης αυτής που περνάμε τώρα, έπαιξε τα ρέστα του κόντρα στην κυβέρνηση. Βλέπετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί εκτός από την ελπίδα του ελληνικού λαού που χθες αναγεννήθηκε, υπάρχει και η ελπίδα της διαπλοκής που χθες πέθανε οριστικά. Έπαιξαν και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, ευτυχώς για τη χώρα, έχασαν. Διότι στην προσπάθειά τους να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση, Προσέφεραν κακέ υπηρεσίε πάνω απ' όλα στην ίδια τη χώρα. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να οδηγήσουν αυτή τη διαπραγμάτευση σε διέξοδο, παίρνοντα διαρκώ τι θέσει των πιο ακραίων εκ των δανειστών. Προσπάθησαν να προεξοφλήσουν ότι θα οδηγηθούμε σε λήψη επιπρόσθετων μέτρων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδόν παρακαλούσαν να τα δεχθούμε. Σχεδόν εκλυπαρούσαν τους εταίρους και τους δανειστές να σκληρύνουν τη στάση τους. Και ξέρετε, όχι απέναντι σε εμά, αλλά απέναντι στη χώρα. Και όταν είδαν ότι διαψεύδονται, άρχισαν να τα ρίχνουν και στους εταίρους, ότι είναι πολύ ανεκτικοί <ΣΣΣΣΣ> απέναντι στην κυβέρνηση και στην Ελλάδα. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι στόχος τους δεν είναι να ασκήσουν αντιπολίτευση, αλλά να επιδοθούν σε μια ασύστολη καταστροφολογία, χωρίς να α, λογαριάζουν και το κίνδυνο μιας γενικευμένης αποσταθεροποίησης. Το θέμα είναι ότι δεν βάζουν μυαλό ούτε και τώρα. Ενώ η χώρα έχει μπει, έχει πετύχει μια σημαντική απόφαση χθες, του Eurogroup, Συνεχίζουν να με ψημιρούν. Αντί να δούνε το δάσος, δηλαδή το κλείσιμο της αξιολόγησης και τη συμφωνία για την απομείωση του ελληνικού χρέους, επικεντρώνουν στο δέντρο, δηλαδή στον μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Στην ελληνική πρόταση που έγινε δεκτή και οδήγησε στην αποφυγή α, της λήψης νέων πρόσθετων μέτρων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται ίσως ότι θα προστιμούσαν τα νέα μέτρα που θα επιβάρυναν τους Έλληνες πολίτες. Αλλά ας μου επιτραπεί να ξεκαθαρίσουμε εδώ για να διαλυθεί και η παραμικρή σκιά που μπορεί να έχει δημιουργηθεί. Ο μηχανισμός δημοσιονομικής διόρθωσης δεν είναι ούτε μέτρα, ούτε πολύ περισσότερο μνημόνιο, όπως προσπαθούν να πείσουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που προβλέπεται ήδη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Προβλέπεται τόσο από τους μηχανισμους του 2PAC και 6PAC, όσο και από τον ελληνικό νόμο. Αυτό που προσθέσαμε εμείς δεν είναι τίποτα άλλο από συγκεκριμένες εγγυήσει για την αυτόματη εφαρμογή της διόρθωσης σε περίπτωση απόκλησης από τους στόχους συμφωνίας. Μιας διόρθωσης που ούτως ή άλλως υποχρεούσε όταν δεν πιάνει στους στόχους και αυτό προβλέπεται από όλε τι συμφωνίε τι οποίε έχει υπογράψει. Έχουν υπογράψει και μου δεσμευτεί οι ελληνικέ κυβερνήσει. Και από αυτήν που υπογράψαμε εμεί τον περασμένο καλοκαίρι. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι ένα πλεονασμό. Μπορεί. Σε καμία περίπτωση όμω δεν μπορεί να πει κάποιο ότι πρόκειται για νέα μέτρα ή πολύ περισσότερο για νέο μνημόνιο όπω επιμένει η προπαγάνδα, η στρατευμένη προπαγάνδα στις τελευταίες μέρες. Ο μηχανισμός αυτός όμως, και εδώ είναι το κυριότερο στο οποίο πρέπει να μείνουμε, να σταθούμε, η διόρθωση δεν θα χρειαστεί. Και δεν θα χρειαστεί διότι για πρώτη φορά στα έξι χρόνια της κρίσης έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βγει έχουμε ένα πρόγραμμα ήπια δημοσιονομική προσαρμογή και λογικών στόχων πρωτογενού πλεονάσματο που δεν απαιτεί πρόσθετε, δεν θα απαιτήσει πρόσθετε δημοσιονομικέ επιβαρύνσεις. Και αυτό δεν είναι μια ευχή. Δεν είναι μια εκτίμηση. Επιβεβαιώνεται τόσο από τα στοιχεία τη Eurostat, όσο και από τι προβλέψει τη Κομισιόν. Και επιβεβαιώθηκε ήδη για την πιο δύσκολη χρονιά, Τη χρονιά εκείνη που μας έλεγαν ότι καταστρέψαμε την οικονομία διαπραγματευόμενη. Τη χρονιά που είχε δύο εκλογικέ αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα και φυσικά τα capital controls. Επιβεβαιώθηκε για το 2015, όταν η ελληνική οικονομία κατάφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ήταν το φως της δημοσιότητας πριν από α, ένα περίπου μήνα, κατάφερε πλεόνασμα 1% πάνω από το στόχο. Και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία θα πιάσει χωρίς κανένα μέτρο το στόχο και του 2016. Διότι ήδη όταν το 2015 βρίσκεσαι 2% πάνω από το στόχο του 2016, σημαίνει το 2016 και βεβαίως με την προοπτική της επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έχεις ήδη πιάσει το στόχο. Άρα αποκλείεται η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού μέχρι την 1η Πέμπτου του 2017 και για όλο το 2017. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 2018 και το Μάη του 2019, καθώς ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 μπαίνουμε σε θετική τροχιά ανάπτυξης, ενώ η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, ενώ ο ελεκτικός και φορολογικός μηχανισμός είναι ήδη σε τροχιά ανασυγκρότησης. Η ελληνική οικονομία, όπως είπα και προχθές στην ομιλία μου στη Βουλή, είναι σαν το συμπιεσμένο ελαττήριο. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να το αφήσει. Και η απόφαση που αναμένουμε του Eurogroup 24 του, του Μάη, ειδικά με την αποτύπωση του οδικού χάρτη και όχι απλά υποσχέσεων, αλλά συγκεκριμένων δράσεων για την ελάφρυση του χρέους, θα σηματοδοτήσει αυτό ακριβώς. Ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, αφήνει πίσω τις έξι χρόνια ύφεση, αφήνει πίσω τις έξι χρόνια σκότους και βλέπει επιτέλους το φως της ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω όμως, τώρα δεν είναι η ώρα ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για επανάπαυση. Τώρα είναι η ώρα για σκληρή και συγκροτημένη μεθοδική δουλειά. Και τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε σωστά τις επόμενες κινήσεις, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανασυγκρότηση της οικονομίας, η ώρα να αντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, για να βγούμε μια ώρα αρχίτερα, όχι μόνο στις αγορές, να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτό το καθεστώς της Επιτροπίας στο οποίο μπήκε η χώρα από το 2010. Και ταυτόχρονα να στρέψουμε την προσοχή μας στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, την καθημερινότητα των πολιτών, απελευθερωμένοι από την έγνοια, την καθημερινή μιας εντατική διαπραγμάτευση. Και εκεί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντο, για την ενίσχυση τη κοινωνική προστασία, για τι μεγάλες αλλαγέ που έχει ανάγκη η κοινωνία στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, για να πετύχουμε μια ανάπτυξη που δεν θα βασίζεται στη συντριβή της εργασίας και την ασυδοσία της ολιγαρχίας αλλά θα είναι μια ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Διότι για μας η ανάπτυξη πάνω απ' όλα πρέπει να αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και όχι κάποιους λίγους. Κάποιους λίγους που την αξιοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της ανάπτυξης όπου δεν δημιουργήθηκε καμιά κοινωνική υποδομή ικανή να προστατεύσει τους πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό ότι η δική μας διακυβέρνηση θα είναι πολλαπλώς πιο χρήσιμη στα χρόνια της ανάπτυξης. Διότι βεβαίως είναι δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης να μοιράζει τα βάρη δίκαια, αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα δικαιοσύνης να μοιράζει τον παραγόμενο πλούτο δίκαια. Τα ωφέλη δίκαια. Συνεπώς, βασικός στόχος από εδώ και πέρα είναι αυτός ο παραγόμενος πλούτος, να υπάρξει πλούτος, να υπάρξει ανάπτυξη να μειωθεί η ανεργία, να υπάρξουν δουλειές. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κινητοποιώντας παραγωγικές και ζωντανέ δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Ο προσανατολισμός όλων μας πρέπει να στραφεί στις μεγάλες, στις πραγματικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα και ο ελληνικός λαός. Να προσελκύσουμε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις σημαίνει δουλειέ να ολοκληρώσουμε τάχιστα τα μεγάλα έργα, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα και να το εντατικοποιήσουμε κατά πολέμηση της ανεργίας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, να καταπολεμήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, να δώσουμε τη μάχη για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και βεβαίως να μείνουμε σταθεροί στο στόχο μας στη μεγάλη αυτή μάχη που ξεκινήσαμε ενάντια στη διαπλοκή και στη διαφθορά, στο μεγάλο απόστημα του τόπου. Στις νέες συνθήκες της πολιτικής σταθερότητας και της οσιοδοξίας που εμπνέουν οι χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup, είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να τα καταφέρουμε. Κυρίως είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, οι πολίτες, όλοι μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να επιστρέψει η Ελλάδα σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Το δικαιούται ο λαός μας, μετά από έξι χρόνια που υπέφερε πολύ, το δικαιούται ο τόπος. Σας ευχαριστώ.